Θεοδωρίδης την μπάλα πρώτος από τον Παπασταθόπουλο. Ο Γκνιένοβιτς, ο Μάχο με το στήθος και ανεβαίνει ο Τάσιτς. Η ΑΕΚ δεν έχει τερματοφύλακα, ο Τάσιτς έχει γυρίσει, ο Μάχο. Ο Τάσιτς γυρίζει για να γίνει το σουτ, ο Μάχο επαναπερνάει στα δίχτυα. 1-0. Το γκολ του Σέρβου στη σεζόν. Ξανά σκέφτηκε τη λύση του σουτ. Τελικά πάει στα σίγουρα, όπως αποδεικνύεται, αφού όταν γυρνάει ο Δέλλας, ο Μάχο παραμένει εκτός θέσης. Η φάση για τον αυστριακό τερματοφύλακα της ΑΕΚ έχει χαθεί εν τη γενέση της. 1-0. Και καλή οπτική επαφή από εδώ που βρίσκονται, δεν είναι στην ευθεία. Ενώ αξίζει να πούμε ότι τρεις φορές που η ΑΕΚ στο παρελθόν φέτος στο πρωτάθλημα έχει βρεθεί πίσω στο σκορ και τις τρεις φορές έχει ιτηθεί. Να δούμε σήμερα αν θα καταφέρει να γυρίσει το παιχνίδι. Σε όλες τις δεύτερη εντυπωσιακή επέμβαση ο Δασκαλάκης. Ο Τόζερ, η κεφαλιά, 1-1. Ο Δέλλας. Δεύτερο γκολ του Τραϊανού Δέλλα στο πρωτάθλημα. Πάσα για το Μανού. Φτάνει μέσω Ματθεάκη. Σέντρα του Μανού, η κεφαλιά, 2-1 η ΑΕΚ. Γκουστάβο Μαντούκα στο 74. Στο 74 είχαν στο 18. Εδώ Μανού κράτησε την μπάλα, δεν τροφοδότησε τον Ράμος γιατί ήταν με δύο αντιπάλους ο Μαντούκα ξεχασμένος στην περιοχή. Κοίταξε το κενό στην άμυνα του Βεργοτέλη. Ανεβαίνει ο Ράμος, τον παρακολουθεί ο Κιλιάρας. Έχει μείνει ο Ματθεάκης επίσης αριστερά στην πλάτη του Ζούνιο Μαντούκα. Δεν έχει πρόβλημα για το 2-1, 16 λεπτά πριν το τέλος. Ραμόζης. Κοντρούλ με το στήθος. Κατέβασε ωραία την μπάλα. Μανού. Έφυγε από το Ματθεάκη. Ο Ριβάλντο. Το σου 3-1. Η παράδοση που θέλει το Λιμπερόπουλο να σκοράρει σε βάρος του Βεργοτέλη συνεχίζεται. Για έκτη φορά στη σεζόν. Από τη σέντρα του Μανού. Κατέβασε ο Ριβάλντο κόντρα στον Ανιφαντάκη. Μπαλαστρώθηκε στο Λιμπερόπουλο. Στρώθηκε στο Λιμπερόπουλο για να σφραγίσει την νίκη της ΑΕΚ. Για να τελειώσει το μάτσο 91. Κουτσιανικούλης, Νατσεύσκι με το ζερό. Τουλάχιστον ο Μανού μπορεί να μην έκανε πελάσει δεξιά όπως θα ήθελε ο Φερέρα, αλλά έβγαλε καλές έντρες. Ράμος. Καφές. Ο Λιμπερόπουλος καλύπτεται. Πλασάρι 4-1. Δύο γκολ ο Λιμπερόπουλος στις καθυστερήσεις. Λιμπερόπουλος πιάνει τον μπλάνκο και εδώ η κίνησή του στον άξονα. Δεν γίνεται αντιληπτή από τους αντίπαλους αμυντικούς. Εκεί χτύπησε ο Μαντούκα για το 2-1 στο 74. Εκεί χτυπάει ο Λιμπερόπουλος για να δώσει διαστάσεις τριάμβου στη νίκη της ΑΕΚ 20 λεπτά αργότερα. Η ΑΕΚ πάει στους 30. Πετάει το μπαλάκι της πίεσης και του άγχου στον Ολυμπιακό για να την παρακολουθήσει στη συγκατοίκηση στην κορυφή. Τελικό αποτέλεσμα, εργοτέλη.